Μια ανάσα από το εθνικό ρεκόρ όλων των εποχών βρίσκεται η τιμή της αμόλυβης βενζίνης στην Ελλάδα, φέρνοντας τα πρόθυρα της απελπισίας νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν παράλληλα τις υψηλές ανατιμήσεις σε ρεύμα, φυσικό αέριο και βασικά προϊόντα. Οι οδηγοί των οχημάτων το σκέφτονται 2 και 3 φορές πριν μεταβούν σε πρατήριο για να εφοδιαστούν με καύσιμα. Το ράλι των τιμών στα υγρά καύσιμα συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Στη Θεσσαλονίκη πολλά είναι τα πρατήρια που έχουν προπολού ξεπεράσει το 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή είναι, πάνω από 1,8, 1,81, 1,82. Οι τιμές αυτές που βλέπετε τώρα είναι μετεροχρονισμένες, γιατί τα πρατήρια πάντα καθυστερούν να ανεβάσουν τις τιμές και προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα που έχει φτάσει το βαρέλι 90 δολάρια. Κοιτάξτε, για το 2 ευρώ στα αστικά κέντρα είναι λίγο ψηλοδύσκολο να φτάσει. Πρέπει να περάσει αρκετά τα 100 ευρώ το δολάριο, το βαρέλι. Και προφανώς κάπου εδώ ίσως έχουμε μία στάση. Ευελπιστούμε βέβαια, έτσι, γιατί εδώ πρόκειται μια κερδοσκοπία διεθνώς και 5-10 άνθρωποι στον κόσμο έχουν δημιουργήσει αυτό το ράλι της ενέργειας, το οποίο παρακολουθεί έκπληκτος ο υπόλοιπος κόσμος. Σε αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη δύσκολα θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ, δεν ισχύει το ίδιο βέβαια για την επαρχία. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ελαφρύνει τα νοικοκυριά, σημειώνει ο κύριος Κιουρτζής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι αυξήσεις είναι πάρα πολλές. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και ιδιαίτερα για αγαθά όπως είναι και το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί η θέρμανση είναι αγαθό όπως γνωρίζουμε όλοι. Προφανώς θα πρέπει σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις η πολιτεία να μειώνει, έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση που τα έσοδά της από το φόρο προστέμενης αξίας είναι αυξημένα κατά πολύ. Δεδομένου ότι η πολιτεία εισπράττει επιπλέον φόρο προστέμενης αξίας επί της αυξημένης τιμής. Προφανώς λοιπόν θα είναι εύλογο το αίτημά μας να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να ελαφρυθούν τα νοικοκυριά και για το πετρέλαιο θέρμασης και για τις μετακινήσεις τους, όπως βέβαια το πετρέλαιο κίνησης που και αυτό είναι αυξημένο και έχει περάσει το 1,5 ευρώ το λίτρο, επηρεάζει και τα προϊόντα κοστολογικά. Μεταφορές πάντα θα επηρεάσουν κοστολογικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Όσο για τη σούπερ αμόλυβδη, βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ, καθώς ξεκινά περίπου από το 1,870 έως 1,970 ευρώ ανά λίτρο.